τον υπουργό που μπήκε από την πίσω πόρτα σαν τον κλέφτη. Εμείς πήγαμε μια επιτροπή, ένα συντονιστικό 30 και πλέον φορέων, να καταθέσουμε ένα ψήφισμα και μας απόρριψαν, δεν το δέχτηκαν καν. Το συντονιστικό είναι ο μόνος ζωντανός φορέας που παλεύει για να μην συμβεί αυτό που μας ετοιμάζει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Τίποτα το δίκαιο δεν θα έχει απολιγνητοποίηση της περιοχής για τους εργαζόμενους και το λαό της περιοχής. Το κλείσιμο μονάδο της ΔΕΗ γίνεται για να βγάλουν δισευρώ μονοπωλιακοί όμιλοι που δραστηριοποιούνται στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και το φυσικό αέριο. Δεν θα είναι ευκαιρία όπως μας το παρουσιάζουν. Θα είναι μια κόλαση και ένα γκέτο φθηνής εργασίας. Τώρα, όσο αναφορά τις συνέπειες, θα είναι δραματικές. Θα χαθούν χιλιάδες θέσεις εργασίας από το μόνιμο προσωπικό, από τα οκτάμινα, από τις εργολαβίες και από τους εργαζόμενους που δραστηριοποιούνται περιφερειακά γύρω από τη ΔΕΗ. Θα χειροτερέψουν οι εργασιακές σχέσεις με διάλυση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, μειώσεις μισθών και άλλα. Θα αυξηθεί το κόστος ζωής. Ήδη τα τελευταία 15 χρόνια η τιμή του ηλεκτρικού έχει αυξηθεί 150%. Ήδη μόνο για φέτος ο Δήμος Αμιντέου προχώρησε σε 30% αύξηση στην τιμή της τηλεθέρμασης. Θα υπάρξει καταστροφή του περιβάλλοντος και λυπή αποκατάσταση. Και επειδή μας λένε η κυβέρνηση ότι τα κλείνει για περιβαλλοντικούς λόγους, λέμε ότι αυτό δεν ισχύει. Γιατί την ίδια στιγμή που τα κλείνει, σχεδιάζουν να φέρουν καύση απορριμμάτων. Βέβαια όλα αυτά δεν έπεσαν από το πουθενά. Αυτά είναι τα αποτελέσματα της πολιτικής απελευθέρωσης αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας που στηρίχθηκε από όλα τα κόμματα και από τα αντίστοιχα συνδικαλιστικά τους όργανα. Τώρα, σε ό,τι αναφορά το Δήμο και την Περιφέρεια, αυτό που καταλαβαίνουμε εμείς είναι ότι έχουν μπει σε ένα παζάρι. Αποδέχονται την απολιγνητοποίηση και μπαίνουν στη λογική το τι θα μας δώσουν για κάθε μονάδα που θα κλείνει. Μόνο που αυτά τα χρήματα δεν θα καταλήξουν στους εργαζόμενους και το λαό της περιοχής. Αυτά τα χρήματα θα τελεσυζητούν μεγαλοεργολάβοι, βιομηχανοί, ο Δήμος και η Περιφέρεια. Για το λαό της περιοχής που μιλάνε και για ειδική οικονομική ζώνη, θα είναι μια κόλαση και ένα γκέτο φθηνής εργασίας. Τέλος, σαν συντονιστικό 30 και πλέον φορέων, καλούμε την κυβέρνηση να πάρει πίσω το νομοσχέδιο που είναι τα φόπλακα για την περιοχή. Σας ευχαριστώ.